Είναι η πέμπτη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η κεντροαριστερά δηλώνει ότι θα ψηφίσει λευκό. Το ίδιο είναι πολύ πιθανό να πράξει και η κεντροδεξιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Όπως όλα δείχνουν, και αυτή η ψηφοφορία θα είναι άκαρπη. Χθες 100 βουλευτές της κεντροαριστεράς δεν ακολούθησαν την κομματική γραμμή και ο Ρωμάνο Πρόντι δεν εξελέγει ούτε με την απλή πλειοψηφία που απαιτείται για την εκλογή Προέδρου στον τέταρτο γύρο. Αμέσως μετά το εσωκομματικό αντάρτικο, ο γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνι ανακοίνωσε την παρέτησή του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα ισχύσει αμέσως μετά την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Ιταλία θυμίζει ακυβέρνητο καράβι. Εδώ και 2 μήνες είναι χωρίς κυβέρνηση και σύντομα κινδυνεύει να μείνει και χωρίς πρόεδρο, αφού η θητεία του Τζόρτζιο Ναπολιτάνο λύγει τον Μάιο.